εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αγήσας, κατά μέσα σαφτίσω πνεύμα, από 28 χρόνια, αγαπητοί μου αδελφοί και σεβαστοί πατέρες και σεβαστές μοναχές και γερόντισσα, πριν από 28 χρόνια τότε πραγματοποιήσαμε μία ομιλία με θέμα «Έρχεται ο Αντίχριστος». Η ομιλία αυτή την επόμενη χρονιά, το 1984, το 83 έγινε η ομιλία, το 1984 κυκλοφόρησε η ομιλία αυτή στο βιβλίο με τον τίτλο «Πότε θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία» και ρωτούσε πότε θα γίνει. Μέσα περιείχε ουσιαστικά και πιο ανεπτυγμένα το βιβλίο εκείνο, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα, μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες, εκτός από ελληνικά και αγγλικά, και το βιβλίο αυτό ξεπέρασε τότε, τη δεκαετία του 80, περισσότερα από 200.000 αντίτυπα. Η 10 σέντα, γιατί τότε δεν είχαμε CD, με το τίτλο «Έρχεται ο Αντίχριστος», κυκλοφόρησε τουλάχιστον 500.000, μισό εκατομμύριο τότε, αντίτυπα. Το 83, με τον τίτλο «Έρχεται ο Αντίχριστος». Και φυσικά το 83, όποιος ακούσει αυτή την ομιλία ή διαβάσει το βιβλίο, αυτό το 83-84, θα προβληματιστεί, γιατί αν το διαβάζει σήμερα, αυτά που γράφει είναι πολύ φυσιολογικά. Αλλά το να γράφεις το 83 για ηλεκτρονικές ταυτότητες, για ταυτότητες, για κάρτες που θα κυκλοφορήσουν, για το barcode και για πολλά άλλα, τα οποία ήταν τα χαρακτηριστικά των επομένων ετών που ακολούθησαν, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και γι' αυτό και το βιβλίο εκείνο δημιούργησε έναν πανικό, θα λέγαμε, μέσα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, και οι ομιλίες, με αποτέλεσμα να με καλούν τη δεκαετία εκείνη του 80 από Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Γερμανία, σε όλες τις χώρες Ευρώπης, Αυστραλίας και Αμερικής, Κρήτη, εσωτερικό, πήγα παντού, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα, έφτασα μέχρι όλα τα νησιά. Με τον τίτλο «Έρχεται ο Αντίχριστος». Πέρασαν έκτοτε 27-28 χρόνια είμαστε. Τότε ερχόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι
και κληρικοί και από το Άγιον Όρος ήρθαν να με συναντήσουν, να με δουν. Και φυσικά έβλεπαν ένα νεαρό κληρικό, ενώ εκείνοι περίμεναν να δουν κάποιον σοφό γέροντα, γιατί από μια κασέτα δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το πρόσωπο. Και έβλεπαν μπροστά του έναν νεαρό κληρικό, ο οποίος έλεγε τότε ότι τα σημάδια ξεκινούν και ότι δεν θα αργήσει να έρθει ο Αντίχριστος και να φτάσει η μεγάλη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όπως είπαμε, κύλησαν 28 χρόνια. Τα γεγονότα που κύλησαν μας δικαίωσαν. Διότι όσα γράφουμε μες στο βιβλίο από τότε μέχρι και σήμερα εκπληρώνονται κατά γράμμα. Δεν έχει ξεφύγει ούτε κατά ένα ιώτα. Ό,τι είναι γραμμένο μες στο βιβλίο, όσοι το έχετε ή όσοι έχετε την κασέτα, ξανακούστε. Και θα διαπιστώσετε του λόγου του αληθές. Το 86 ο Κουτσόγιωργας, ο υπουργός, ψηφίζει 3 χρόνια αργότερα πράγματι να εκδοθούν ηλεκτρονικές ταυτότητες. Και τότε γίνεται ένας πανικός, γιατί αρχίζει η επιβεβαίωση του βιβλίου. Φυσικά δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να την περάσουν αυτή την ταυτότητα με τη λεγόμενη κάρτα του πολίτη. Γιατί σε αλλάζουν κάθε φορά το όνομα. Όπως τώρα την πτώχευση που έχουμε πάθει, την έχουν βαπτίσει αναδιάθρωση, την έχουν βαπτίσει χίλια δυο, δίνουν άλλα ονόματα, όπως ξέρετε δίνουμε και στους ωκεανούς. Ο Ειρηνικός ωκεανός δεν υπάρχει χειρότερος. Βυθίζει καράβια. Κι όμως για να μην φοβάται ο κόσμος και να μπορεί να κολυμπάει, να περνάει μέσα με τα καράβια του, τον ονόμασαν Ειρηνικό. Ότι έχει ειρήνη δηλαδή. Κατεφημισμό, ενώ είναι ό,τι το χειρότερο υπάρχει ο ωκεανός αυτός, είναι χειρότερος του Ατλαντικού, τον ονόμασαν Ειρηνικό. Καταλάβατε λοιπόν ότι έτσι και τώρα βαπτίζουνε με διάφορα ονόματα όλα όσα συμβαίνουν. Και φυσικά τα πράγματα θα πρέπει να σας πω ότι θα χειροτερεύουν. Ήδη ο οίκος αξιολόγησης η ΦΥΤΣ μας κήρυξε σε γενική πτώχευση. Που τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να σταματήσει το κράτος να πληρώνει μισθούς και συντάξεις. Πρέπει να κλείσουν οι τράπεζες. Να μην να χαθούν τα λεφτά. Εάν το κάνουν και οι άλλοι δύο οίκοι, όπου είναι ο οίκος ο Ιμούντης και η Στάνταρ εν Πούς, αν το κάνουν και αυτοί οι δύο οίκοι, τότε πραγματικά πρέπει να γίνει στάση πληρωμών, διότι όσα συμφώνησαν προθέσει που είπαμε ένα μεγάλο ναι στους Γερμανούς την ημέρα του όχι, θα πρέπει, αδέρφια μου, να κηρυχθεί στάση πληρωμών και να χαθούν όλα τα λεπτά που υπάρχουν στις τράπεζες. Η τράπεζα κάνει κατάσχεση των χρημάτων όσων υπάρχουν μέσα. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Γιατί ήδη ξεκινήσανε να λένε, η ΦΥΤΣ όπως ξεκίνησε και σας είπα, ότι δεν επαρκούν αυτά τα που πήρατε. Το κούρεμα δεν ήταν αρκετό. Εάν υπολογίζετε, λέει, στη Μέρκελ, ότι θα είναι 120, θα πάει το ΑΕΠ, θα πάει 120, το 2020, δεν θα είναι, λέει, θα πάει 160, θα κατέβετε από εκεί που είστε τώρα. Δεν θα μπορέσετε να το πάτε, λέει, με αυτό που κάνετε, πρέπει να κηρύξετε επίσημη πτώχευση. Γιατί σιωπηρός υπάρχει. Εξού και δεν έχει το κράτος να πληρώσει και γι' αυτό κόβει συνέχεια μισθούς και συντάξεις. Γιατί ο μισθωτικό δεν έχει να πληρώσει. Και όταν δεν έχω να πληρώσω, υποχρεωτικά θα αρχίσω και κόβω. Και κόβω και κόβω και κόβω και κατεβαίνει. Με αποτέλεσμα, αυτά όλα τι είναι. Είναι κακή διαχείριση των 30 χρόνων όλων των πολιτικών που πέρασαν από πάνω. Κακή χρήση. Έριξαν το κράτος έξω.
Απορώ ότι το Υπουργείο Οικονομικών με τα επιτελεία του τι έκανε. Κέρδισε ένα ολόκληρο κράτος έξω με αποτέλεσμα σε λίγο να φτάσουμε σε μια τεράστια πείνα. Και όσοι σκεφτήκατε και ξέρετε την πείνα της κατοχής, έχει καλώς, εκεί θα πάμε. Εκεί θα φτάσουμε. Όσοι είστε στην επαρχία, έχει καλώς. Κάπως θα επιβιώσετε. Να είμαι μια κατσίκα, να είμαι λίγες κότες, κάπως θα επιβιώσετε. Όσοι είστε στην Αθήνα, τα μπαλκόνια δεν μπορεί να τα φυλάξετε. Τίποτα. Εκτός όπως είπε ο Πρωθυπουργός Χασής. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να βάλετε στις λάστιες σας μόνο. Το θυμόσαστε που το είχε πει, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν, και αυτό το έχουν ονομάσει οικονομική κρίση. Τι σημαίνει η λέξη κρίση όμως? Τι σημαίνει η λέξη κρίση? Παρακαλώ να κλείσουν τα κινητά. Τα κινητά να μπουν στο σιωπηρό. Τι σημαίνει όμως κρίση? Κρίση, αδέλφια μου, σημαίνει το δικαστήριο λέει θα κρίνει. Θα δούμε λέει πως θα κρίνει. Ή αυτή τη στιγμή έχουν κρίνουν την υπόθεση. Δηλαδή τι κάνουν? Δικάζουν την υπόθεση. Κρίση σημαίνει δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη σημαίνει κρίση. Έκανε ο Θεός την κρίση του. Αποδίδει τα δίκαια ο Θεός. Ον επράξανε. Εάν λοιπόν δεν ερμηνεύσουμε σωστά τη λέξη κρίση, όπως την ερμηνεύει η Αγία Γραφή και αυτή που είναι η πραγματική της έννοια, δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Γιατί ο Θεός εν τη δικαιοσύνη Του ήρε τη σκέπη Του πάνω από το ελληνικό έθνος και όχι μόνο πάνω από το έθνος, αλλά πλέον πάνω από όλη τη γη. Βλέπετε τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ να σας ρωτήσω θέλω. Εκεί κάτω στην Κύπρο έχει μαζευτεί όλος ο πυρηνικός στόλος της Αμερικής. Τώρα πηγαίνει και έχει φτάσει ήδη, φτάσαν, τα πρώτα πυρηνικά καράβια με πυρηνικό οπλισμό επάνω, δηλαδή πολεμικά καράβια της Ρωσίας. Έχουν φτάσει εδώ και καιρό τα πολεμικά καράβια της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Αγγλίας, του Ισραήλ και δεν ξέρω πόσο άλλων κρατών. Και λαμβάνουν όλα θέση μάχης. Δεν κάνουν βόλτες. Δεν κάνουν βόλτες. Έχουν λάβει θέση μάχης. Μπορείτε να μου πείτε, όταν βλέπεις ότι συγκεντρώνεται ένας στόλος και μάλιστα με πυρηνικά και λαμβάνει θέση μάχης, τι ετοιμάζεται να κάνει? Λέτε να πήγαν εκεί για καφέ? Σίγουρα δεν έχουν πάει για καφέ. Άρα λοιπόν, κάτι μεγάλο και άσχημο έρχεται. Κάτι μεγάλο και άσχημο έρχεται. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Θεός έκρινε, έκανε και απεφάσισε, έβγαλε την απόφαση του δικαστηρίου του και είδε πλέον ότι οι άνθρωποι γινήκανε σάρκες. Χειρότερη και από τα ζώα. Και όπως έγινε την περίοδο του κατακλυσμού και ήρε ο Θεός τη σκέπη του και την ευλογία του πάνω από τη γη και άνοιξαν τα ουράνια και τους έπνιξαν. Έτσι και τώρα, αδελφοί μου. Ήρε ο Θεός την ευλογία του. Και γι' αυτό επιμένω. Και γι' αυτό στο προηγούμενο κήρυγμα το οποίο κάναμε, γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου ή το θέλημά μου. Και αλλού το θέλημα θα γίνει. Το δικό μου ή εγώ θα κάνω εγώ το δικό μου ή Κύριε εγώ θα κάνω το δικό σου θέλημα. Γιατί μέχρι σήμερα, όπως είπαμε στην προηγούμενη ομιλία, κάνουμε το δικό μας θέλημα. Κάνουμε το δικό, αυτό που θέλουμε εμείς.
Τη φέραμε αυτή την ομιλία σε CD, όποιος θέλει μπορεί μετά να πάει να την πάρει από πίσω να τη ζητήσει. Είναι πολύ ωφέλιμη και θα σας ωφελήσει. Και να βγάζετε και αντίγραφα να τις δίνετε και σ' άλλους. Πριν 28 χρόνια λοιπόν, είπαμε ο Αντίχριστος έρχεται. Η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας πλησιάζει. Και όσα είπαμε τότε στην ομιλία, έχουν αρχίσει και πραγματοποιούνται κατά γράμμα. Σήμερα θα σας θέσω ένα ερώτημα. Και σε αυτό το ερώτημα θα απαντήσω με ερώτηση πάλι. Το θηρίο που αναφέρει στο 13 κεφάλαιο ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που ο Κύριος το αποκαλύπτει όσα μέλη να γίνουν. Τι λέει εκεί? Αναφέρει ότι είδα, λέει, ένα θηρίο, λέει, με πήγε, λέει, στην αμμουδιά. Τον πήρε, λέει, ο Κύριος και τον πήγε στην αμμουδιά. Σε μια παραλία. Και ξαφνικά, λέει, βλέπω μπροστά τη θάλασσα. Και όπως βλέπω τη θάλασσα, βλέπω να βγαίνουν 7 κεφάλια. Ένα θηρίο να βγαίνει από μέσα. Με 7 κεφάλια. Τα έχασα. Ο Ιωάννης, τα έχασε ο Ιωάννης. Με αυτά τα οποία έβλεπε. Και είχε, λέει, τα κεφάλια αυτά, το θηρίο αυτό που ανεβαίνει από τη θάλασσα, είχε 7 κεφάλια, αλλά 10 κέρατα. Στο 13ο κεφάλαιο, στο 17ο κεφάλαιο, ο Ιωάννης μας λέει ότι του λέει ο Χριστός: τα κέρατα που είδες επάνω στα 7 κεφάλια είναι 7 βασιλείς. Είναι 10 βασιλείς. Είναι 10 βασιλείς τα 10 κέρατα. Δεν είναι απλά κέρατα, είναι 10 βασιλείς. Οι οποίοι βασίλειο δεν έχουν, αλλά έχουν την εξουσία και κυβερνάνε σαν βασιλείς. Και μετά από τα 10 κέρατα, τα 3 κέρατα βγαίνει ένα μικρότερο και τα 3 κέρατα τα πιο ισχυρά πέφτουν. Και στο 13ο κεφάλαιο μας λέει: και ποιοι πάντας θα κάνει, λέει, το θηρίο, όλους, μικρούς και μεγάλους. Είδε και ένα άλλο θηρίο λίγο πιο κάτω, που λέει αυτό το θηρίο το δεύτερο, που το είδε να βγαίνει όμως, λέει, μέσα από τη γη. Αυτό, λέει, το θηρίο είχε μορφή προβάτου. Άκακο αρνάκι φαινότανε. Αλλά ήταν λύκος, λέει. Και είχε και αυτό κέρατα δύο. Αυτό το δεύτερο θηρίο. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με το πρώτο θηρίο. Τι μπορεί να είναι το πρώτο θηρίο? Έχει ράψει ένα κουστούμι ο Ιωάννης. Να δούμε το κουστούμι αυτό. Φοριέται στην εποχή μας ή όχι? Έρχεται και κάθεται επάνω στα σημερινά δεδομένα ή δεν κάθεται? Γιατί αν κάθεται, αυτή είναι και η ερμηνεία του. Εάν δεν κάθεται, θα αναμένουμε κάτι άλλο. Για να το δούμε λοιπόν. Τι λέει το 13ο κεφάλαιο? Το θηρίο, λέει, και ποιοι πάντας θα κάνει όλους, λέει, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς. Δηλαδή θα πιάσει επιτέλους και τον Πόμπολα και όλους τους πολίτες. Νιάρχους, Λάτσι, Ονάσιδες, όλους θα τους πιάσει. Δεν πιάνουμε όπως πιάνουν τώρα μόνο τους φτωχούς. Και σήμερα τι ωραίο το Ευαγγέλιο, κάνω μια παρένθεση. Τι ωραίο, φτωχός Λάζαρος. Αλήθεια, αυτό το φτωχαδάκι, ποιος το ήξερε όταν ζούσε? Κανένας. Ο πλούσιος είχε ένα όνομα όμως.
ο Νάσης, ο Μπόμπολας, ο Ποδοσάκης και οποιοσδήποτε, έχουν τα ονόματα και κυκλοφορούν και ανοίγουν δρόμοι, ανοίγουν πόρτες, ανοίγει χρήμα, ανοίγει ό,τι θέλεις στο όνομά τους. Στη βασιλεία των ουρανών ο πλούσιος έχασε το όνομα. Έγινε ανώνυμος. Σε αυτή τη ζωή το φτωχαδάκι ήταν ανώνυμο εκείνο. Αλλά στη βασιλεία των ουρανών το φτωχαδάκι απέκτησε όνομα. Απέκτησε προσωπικότητα. Απέκτησε οντότητα. Έγινε ήλιος που λάμπει. Και γι' αυτό έχει όνομα. Τώρα εσάς ποιος σας ξέρει και εμένα. Μας ξέρουνε 10 άνθρωποι γειτονές μας. Μας ξέρουνε 20, 50 φίλοι. Έφυγε. Άντε 100. Και αυτοί που θα έρθουν και στη γηδεία μας. Πώς θα είναι. Από εκεί και πέρα, ποιος άλλος μας ξέρει και ποιος ασχοληθεί μαζί μας. Και μόλις πεθάνουμε, δεν μας θυμάται, μετά από 10, 20, 30 χρόνια, κανείς. Εκτός αν είναι κάποιος χριστιανός και δίνει το όνομά μας στον παπά και μας μνημονεύει. Αλλά και ο παπάς όταν μνημονεύει Μαρία, Ελένη, Κώστας, μήπως ξέρει ποιος είναι. Κύριος γνωρίζει. Ασήμαντοι είμαστε. Γιατί είμαστε τα φτωχαδάκια του Θεού. Και είναι ευλογημένο, αδέρφια μου, το ότι είμαστε τα φτωχαδάκια του Θεού. Να το θεωρείτε ευλογία. Διότι ο φτωχός απέκτησε όνομα, απέκτησε οντότητα στη βασιλεία των ουρανών. Το Ευαγγέλιο το λέει. Ο πλούσιος, πείτε παρακάτω τι λέει, και ο φτωχός, Λάζαρος. Ο πλούσιος, ποιος ήταν. Χάθηκε, εξαφανίστηκε το όνομά του. Δεν έχει στη βασιλεία του Θεού όνομα. Δεν είναι τίποτα για τον Θεό. Μηδέν για τον Θεό. Όπως ήσουν εσύ μηδέν για το τι τη γη που δεν σε ήξερε κανένας. Ενώ αυτός τον ήξερε. Τον ήξερε όλη γη τον Ωνάση. Τους πλούσιους, τους πρωθυπουργούς, τους υπουργούς, τους βουλευτές. Και βλέπετε κυκλοφορούσαν με ένα όνομα. Τώρα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Τώρα πού να βγουν έξω να κυκλοφορήσουν. Λοιπόν, αλλά έχουν το όνομα όμως, είναι γνωστοί. Λες ας πούμε Παπανδρέου και ξέρεις ποιον λες. Λες Καραμαλή και ξέρεις ποιον λες. Έχεις αμέσως το πρόσωπό του. Άμα πεις κυρά Μαρία και να σε πω και με το επιδετό σου, κανένας δεν σε ξέρει. Και όπως είπατε δεν σε ξέρουν μέχρι και κάτω άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν τη ευλογία. Είναι τελικά το να είμαστε φτωχαδάκια του Θεού. Και αν κάνουμε και το θέλημά του, τότε το όνομά μας θα ακουστεί μες στον παράδεισο. Θα βρεθεί γεγραμμένο στο βιβλίο του Θεού. Θα βρεθεί μέσα στο βιβλίο του Θεού. Και εκεί θα ακούσουμε το όνομά μας, ενώ τον υπολείπω το όνομα θα έχει εξαφανιστεί. Και εμείς θα λάβουμε τότε ως ο ήλιος, ενώ οι άλλοι θα έχουν εξαφανιστεί. Θα μείνει μια για πάντα. Ο πλούσιος και ο πτωχός Λάζαρος. Έτσι και εμάς θα ακουστεί τότε το όνομά μας. Την κλείνω την παρένθεση. Τι λέει λοιπόν, θα κάνει πλούσιους και φτωχούς. Θα τους πιάσει λέει η φορολογία όλους, θα γλιτώνει πλέον. Κανείς και το λένε εξάλλου τι. Η οικονομία έχει φτάσει και πάει έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί, διότι φοροδιαφεύγουν πολύ. Φοροδιαφεύγουν. Γι' αυτό το λόγο αναφέρεται, και λέει, λένε συνέχεια η τηλεοράση, η δύση, η κυβέρνηση φοροδιαφυγή. Ότι ο άνθρωπος συνέχεια φοροδιαφέρει. Και φυσικά οι μεγαλύτεροι φοροφυγάδες είναι οι πλούσιοι που δεν μας πιάσει κανείς. Εδώ λέει θα τους πιάσει όλους. Και θα κάνει μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, δούλους και ελεύθερους, μαύρους και λευκούς. Τι να κάνει, θα τους δώσουν λέει χάραγμα στο χέρι.
ένα χάραμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Θα δούμε γιατί το δίνει στο μέτωπο. Στο δεξί χέρι λέει και στο μέτωπο. Και με αυτό τι θα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Θα μπορεί να κάνει οικονομικές συναλλαγές. Θα μπορεί, λέει, να πουλάει και να αγοράσει. Εάν δεν έχεις, λέει, στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο το χάραγμα, που είναι ο αριθμός ή το όνομα του θηρίου, εάν δεν το έχεις, δεν θα μπορείς να κάνεις καμιά συναλλαγή. Δηλαδή δεν θα μπορείς να πάρεις το μισθό σου, γιατί ο μισθός σου βρίσκεται στην τράπεζα. Η σύνταξη βρίσκεται στην τράπεζα, τη βάζει το κράτος. Τα πάντα γίνονται μέσω τραπέζης. Οποιαδήποτε συναλλαγή. Και δεν είδατε τώρα, πάνε να τα συνδέσουν όλα. Και τις ταμιακές μηχανές πάνε να τις συνδέσουν. Λόγω της κάρτας του πολίτη και την φοροκάρτα, να τις συνδέσουν με την τράπεζα, την εφορία ταυτόχρονα, να γίνουν όπως λέει online. Οπότε κανείς να μην μπορεί να φοροδιαφεύγει. Αλλά δεν θα μείνει στην κάρτα. Θα περάσει, λέει, η γραφή δεν μιλάει για κάρτα. Η γραφή μιλάει για το χέρι και το μέτωπο. Άρα οι κάρτες είναι ένα προστάδιο. Το τελικό προστάδιο πριν περάσουν. Άρα έχω μία οικονομική συναλλαγή. Άρα, αδέρφια μου και πατέρες και γερότησες, και αγαπητοί μου αδελφοί, τι προβλέπει, τι βλέπει ο Ιωάννης? Για να δούμε τι βλέπει. Ο Ιωάννης βλέπει μπροστά του ένα θηρίο με 7 κεφάλια, 10 κέρατα, και τι κάνει μετά? Βλέπει ότι δίνουν στους ανθρώπους για να έχουν οικονομικές συναλλαγές ένα χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο. Άρα κάπου θα βάζω το χέρι μου, εκεί που βάζουμε την κάρτα σήμερα, για να μπορεί το χέρι να τραβάει τα χρήματα επάνω που θα τραβάει η κάρτα. Και μετά θα πηγαίνω όταν πληρώνω, θα ξαναβάζω το χέρι σε κάποια ταμιακή μηχανή, όταν αγοράσω ένα πουκάμισο, όταν αγοράσω τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ, θα το ξαναβάζω για να μου βγάζουν χρήματα. Θα βάζει και θα βγάζει. Όπως κάνει η κάρτα ακριβώς. Παίρνεις από το μηχάνημα, γεμίζει η κάρτα χρήματα, μετά πας κοιμάσαι σε ένα ξενοδοχείο ή πας στο σούπερ μάρκετ, αγοράζεις, δίνεις την κάρτα και βγαίνουν τα χρήματα. Αντί της κάρτας, εδώ λέει ότι θα είναι το χέρι. Ή το μέτωπο. Γιατί το μέτωπο? Διότι υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να είναι κουλός. Να μην έχει χέρια. Και το σκάνερ σήμερα εξηγείται. Το σκάνερ δεν μπορεί να το βάλει στο πόδι εύκολα, να σηκώνει ο άλλος το ταμείο το πόδι. Είναι πιο εύκολο να πάει με το κεφάλι και να περάσει το σκάνερ. Και γι' αυτό λέει το μέτρο. Το χέρι είναι εύκολο. Αλλά άμα είσαι ανάπηρος και δεν έχεις χέρι και είσαι παράλυτος, και έτσι είναι απαραίτητο να το έχεις και στο κεφάλι. Αλλά και για έναν άλλο λόγο. Γιατί το έχεις στο χέρι. Και αν πάτησε ένα τύχημα και κοπεί το χέρι, τι θα γίνεις εσύ? Ζεις, χωρίς χέρι ζεις. Άρα κάνεις οικονομικές συναλλαγές. Οπότε το έχεις και στο κεφάλι, γιατί αν χάσεις και το κεφάλι, τότε σταματάς τις οικονομικές συναλλαγές. Δεν χρειάζεται το νούμερο. Λοιπόν, τι βλέπει ο Ιωάννης και μας προλέγει προ 2.000 ετών? Μπορείτε να μου πείτε πως γινόταν προ 2.000 ετών οι οικονομικές συναλλαγές? Περίπου. Έδινες κοτόπουλο, έπαιρνες γουρουνάκι. Έδινες πατάτες, έπαιρνες ζάχαρη. Κυρίως γινόταν μέσω τροφίμων. Μετά άλλαξε ο τρόπος συναλλαγής. Ήρθε το χρήμα. Όταν ήρθε το χρήμα, δίναμε χρήματα και παίρναμε το είδος. Τώρα ξανά έχει αλλάξει ο τρόπος συναλλαγής χρημάτων. Πώς είναι τώρα ο τρόπος συναλλαγής? Κάρτα. Δίνεις την κάρτα και παίρνεις. Ο Ιωάννης βλέπει ότι και αυτός ο τρόπος θα αλλάξει.
Και πώς θα γίνει? Θα γίνει, λέει, με το χέρι. Θα γίνονται όλες οι συναλλαγές με το χέρι. Αλήθεια, να ρωτήσω το εξής. Ποιος αλλάζει και έχει το δικαίωμα? Δηλαδή ποιος είπε ότι αντί να έχετε βιβλιάριο για την τράπεζα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα. Τη Mastercard. Ποιος το είπε αυτό? Άλλαξε τον τρόπο συναλλαγής. Το κράτος ή η τράπεζα? Ποιος έκανε? Η τράπεζα. Η τράπεζα το κάνει. Άρα η τράπεζα αλλάζει τον τρόπο συναλλαγής. Άρα η τράπεζα, για να εξασφαλίσει αυτά τα οποία θέλει, να μην χάσει, και τη βλέπετε τώρα τι γίνεται με τις τράπεζες, τα είπαμε στην αρχή, βλέπετε τώρα τι γίνεται. Η τράπεζα λοιπόν, για να μην χάσει, θα σου πει, εγώ δεν διακινδυνεύω το χρήμα μου, όλες οι συναλλαγές θα γίνονται και θα το επικυρώσει το κράτος με ένα χάραγμα στο χέρι. Θα είναι μικροτσίπ, θα είναι κάτι άλλο που θα μπει στο χέρι, θα το δούμε την ώρα που θα το πούνε και θα το αποφασίσουν. Άρα η εντολή θα μας έρθει από τις τράπεζες και θα δώσει ένα περιθώριο, όπως έδωσαν από τη δραχμή για το ευρώ, έτσι θα δώσουν ένα περιθώριο ότι πλέον οι συναλλαγές μετά το έτος τάδε θα γίνονται για το χιερός και για του ετόπου. Αυτό που σας λέω έχει συζητηθεί ήδη έχει συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Τμήμα Οικονομικών. Παρίστατο τότε ο νομικός σύμβουλος της ελληνικής κυβερνήσεως, ο Γιώργος Κλωτσόνης, παρίστατο στη συζήτηση, όπου σηκώθηκε, αν θυμάμαι καλά, ο Γερμανός υπουργός ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, Οικονομικών, ο οποίος είπε, για να προχωρήσουμε, να μην έχουμε φοροδιαφυγή, δώστε το χάραγμα τώρα στο χέρι. Είχε πάγωσαν οι υπόλοιποι υπουργοί, το θέμα έμεινε εκεί. Αυτά τα έχει καταθέσει ο νομικός σύμβουλος, ο κύριος Κλωτσόνης, που ήταν της ελληνικής κυβερνήσεως, τα έχει καταθέσει και στην Ιερά Σύνοδο. Εγώ τα είδα από έγγραφο της Ιεράς Συνόδου. Και τα είπε και σε ραδιόφωνο και από τη γνήσια φωνή του, μαγνητοφωνημένη, και μάλιστα την έχω βάλει και στο διαδίκτυο και υπάρχει. Δηλαδή το συζητήσανε ήδη να πάει στο χέρι. Άρα οι τράπεζες θα κάνουν τη δουλειά και θα το επικυρώσει το κράτος. Θα επικυρώσει το κράτος. Έτσι δεν θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Γιατί η κάρτα κλέβεται. Το γράφουμε από το 83. Θα σου πούνε την κάρτα, την έχασες. Εδώ ξεχνάμε το κινητό μας που το έχουμε βάλει. Και έτσι που το έβαλα το κινητό. Τ' άφησα και πήγα στην τουαλέτα, τ' άφησα στην τουαλέτα, όχι. Τ' άφησα στην τραπεζαρία, όχι. Όπως στην καφετέρια θα είναι, που πήγα στη φιλενάδα στο σπίτι, στο φίλο το σπίτι. Δεν θυμάσαι που τ' άφησε, το ξεχάσει και το χάνει. Ή στο κλέβουνε. Σου πήραν την τσάντα, σου πήραν και την κάρτα. Και αν τυχόν μπει κάποιος μέσα στο σπίτι και σου πάρει την κάρτα και έχει χρήματα μέσα και με ένα σπρέι σε κοιμήσει, έχει πάει, έχει κάνει την ανάληψη, σου την ξαναφέρνει πίσω άδεια και όταν εσύ ξυπνήσεις, η κάρτα δεν θα έχει ούτε μία, ούτε ένα ευρώ μέσα. Άρα λοιπόν, αυτός ο οποίος θα αλλάξει το σύστημα για να μην πάμε στην κάρτα, και θα δείτε ότι δεν θα πάμε στην κάρτα, ο Γιώργος Παΐσιος έλεγε βιάζονται. Βιάζονται, μου το είχε πει προσωπικά σε μένα. Πάτερ Νεκτάριε. Και δεν θα προλάβουν την κάρτα. Θα πάνε απευθείας στο χέρι. Θα ζητήσουν απευθείας στο χέρι. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν με τέτοια ταχύτητα, αδέρφια μου, που δεν το προλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν, εκεί που λέει και ποιεί το θηρίο
Το θηρίο θα κάνει πλούσιους και μεγάλους, φτωχούς και τα λοιπά, ώστε να τους δώσουν. Ποιος να τους δώσει? Οι τράπεζες. Το θηρίο θα κάνει τις τράπεζες να δώσουν το χαράκι. Στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Άρα οι τραπεζίτες. Καλώς τους τραπεζίτες τώρα. Από πού εξαρτάται η οικονομία? Τις τράπεζες. Ποιοι κανονίζουν τα της οικονομίας? Ποιες? Έχουν και ένα όνομα. Άλλοι τους λένε το κογκλήφους, άλλοι τις λένε αγορές. Άλλοι τις λένε αγορές. Ακούω λοιπόν τον κύριο Βενιζέλο, τον Υπουργό Οικονομικών, τώρα μέσα στο Σεπτέμβρη, σε μια οικονομική συνέντευξη που έδωσε στο κρατικό κανάλι, να λέει: δεν μπορούμε να παραβούμε τους όρους της βασιλείας νούμερο 2 και νούμερο 3 των αγορών. Έχουμε υπογράψει τους όρους της βασιλείας νούμερο 1, νούμερο 2. Τι είναι αυτό άραγε που είπε των αγορών? Θα είναι κάποιες αποφάσεις των αγορών. Τι είναι η βασιλεία? Πόλη της Ελβετίας, όπου εκεί συνεδριάζουν οι αγορές. Εκεί συνεδριάζουν οι αγορές, οι οποίες αποφασίζουν τι? Τα της οικονομίας του κόσμου. Μήπως ακούτε τι γίνεται μεταξύ πολιτικών και αγορών? Τι μάχη γίνεται μεταξύ πολιτικών και αγορών? Και τώρα που συζητούσανε για τη δικιά μας, το τη συμφωνία πως θα γίνει, τι λέγανε? Εάν θα τις αποδεχτούν οι αγορές. Γιατί αν οι αγορές δεν αποδεχτούν τη λύση που προτείνουν, τότε πάνε όλα στον αέρα. Και γι' αυτό κάποια στιγμή η Μέρκελ, τώρα που πήγε ο Πάπας στη Γερμανία το Σεπτέμβριο, το είπε ξεκάθαρα η Μέρκελ και το λέει συχνά. Ακούστε τι. Λέει η Μέρκελ, εάν συνεχίσει αυτό το παιχνίδι με τις αγορές, δεν κυβερνάμε εμείς, χαράσουν πολιτικοί οι αγορές. Αυτοί κάνουν κυβερνητική πολιτική σε κάθε χώρα. Για σου λέει, εγώ θα σου δώσω χρήματα υπό αυτούς τους όρους. Θα τηρήσεις αυτή τη γραμμή στο κράτος. Θα κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο. Και λέει η Μέρκελ, δεν κυβερνάμε εμείς τότε. Εάν κάνουν οι αγορές, οι τραπεζίτες, εάν κάνουν αυτοί κουμάντο, δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο όμως οι τράπεζες, οι τραπεζίτες ακόμα, γιατί μερικές τράπεζες είναι ιδιωτικές, ανήκουν κάπου. Και γι' αυτό τι προσπαθεί? Οι αγορές προσπαθούν να δημιουργήσουν παγκόσμιο οικονομικό πρόβλημα, ώστε οι τράπεζες όλες να περάσουν στα χέρια τους. Να περάσουν στα χέρια τους. Ή να κρατικοποιηθούν και το κράτος να τις δώσει στις αγορές, ώστε να κάνουν παντίου αυτοί κουμάντων, ώστε να μην υπάρχει τράπεζα που δεν εξαρτάται από αυτούς. Αλλά αυτό πρέπει να πάρουν και άλλη δύναμη. Πρέπει να αποκτήσουν και άλλο χρήμα. Πρέπει να αποκτήσουν και άλλη οντότητα οι αγορές. Για να μπορούν να πάρουν στα χέρια τους τον παγκόσμιο έλεγχο. Και τον ακούσατε τι είπε ο Πάπας πάλι προχθές? Α, είπε λοιπόν η Μέρκελ στον Πάπα, προσευχηθείτε λέει αγιότατε, διότι οι αγορές δεν πρέπει να πάρουν τη διακυβέρνηση των λαών. Εάν χάσουν οι πολιτικοί, οι εκλεγμένοι, τη διακυβέρνηση και υποταχθούν στις αγορές, τότε καταλύεται η δημοκρατία. Θα κάνουν οι αγορές κουμάντο στα έθνη. Και ειδικά μα σε εμάς κάνουν τώρα. Αν αυτό γίνει και στην Ιταλία, στην Ισπανία, και αρχίσει και γίνει ντόμινο υπόθεση, θα γίνει παγκόσμιο οικονομικό κράχ
και οι αγορές θα πάρουν τα πάνω τους. Και θα αρχίσουν αυτές να κυβερνάνε. Τα κέρατα αείδες Ιωάννη, βασιλίσσιση, βασίλειον και έχωση, αλλά έχωση είναι εξουσία ο βασιλέως. Τα δέκα κέρατα αείδες Ιωάννη δεν είναι για βασιλείς, αλλά δεν έχουν βασίλειο, δεν κυβερνάνε χώρες, αλλά έχουν δύναμη βασιλέως. Τα δέκα κέρατα. Πόσοι είναι οι τραπεζίτες αυτοί? Μπείτε μέσα να δείτε που συνεδριάζουν κάθε φορά στην Ελβετία, στην πόλη Βασιλεία, βασιλίσσιση. 10 είναι. Και τα τρία κέρατα έπεσαν, λέει ο Δανιήλ. Τα πιο ισχυρά προσκύνησαν όταν βγήκε ένα άλλο κέρατο μικρό, που είναι ο Αντίχριστος. Όταν έρθει ο Αντίχριστος, λέει, θα υποκύψουν όλα. Και έπεσαν τα τρία, τα μεγάλα. Αλήθεια, πώς είναι οι οίκοι? 3. 3 οίκοι, εδώ και 100 χρόνια, 3 είναι οι οικονομικοί οίκοι και οι τους 3 τους κατέχουν Εβραίοι. Είναι Εβραϊκοί οι 3, Εβραϊκοί οίκοι. Ολόκληρη Ευρώπη δεν έχει δικό της ευρωπαϊκό οίκο. Εδρεύουν όλοι στην Αμερική. Η Κίνα προσπαθεί τώρα να κάνει και δεν την αφήνουνε. Δεν την αφήνουνε, είναι 3 οίκοι. 100 χρόνια. Και τώρα τα τελευταία χρόνια βλέπετε από πού εμείς εξαρτώμεθα για πτώχευση. Εάν δουν και οι άλλοι 2 οίκοι ότι πτωχεύσανε, θα την αυτοί η συμφωνία, έστω και αυτή που έγινε, με τις συνθήκες που έγινε, και αυτή θα την αυτοί στον αέρα. Και θα πάμε σε ανώμαλη προσγείωση. Θα γίνει πτώχευση ολοκληρωτική μετά. Πτώχευση ολοκληρωτική θα γίνει. Και εκεί θα το πάνε οι οίκοι, σας το είπα. Τα 10 κέρατα λοιπόν, λέτε να είναι αυτοί οι 10 που αποφασίζουν πλέον τις τύχες όλων των λαών, και οι οποίοι αυτοί οι 10 θα αποφασίσουν, αφού είναι τραπεζίτες, πότε θα αλλάξει το οικονομικό σύστημα και από κάρτα θα γίνει χάραγμα στο χέρι, και πότε θα πηγαίνουμε, αυτοί θα αποφασίσουν. Εκείνη η έδρα, η βασιλεία της Ελβετίας, και είναι 10 και έχει τα ονόματά τους, μπείτε να το δείτε. Υπάρχουν στο διαδίκτυο. Και συνεχίζω, αδέρφια μου. Πώς ονομάζεται η επιχείρηση? Όταν μπήκε ο Ατήλας, οι Τούρκοι μέσα στην Κύπρο τον ονόμασαν επιχείρηση Ατήλα. Και μας πήραν την Κύπρο. Πώς έχουν ονομάσει την επιχείρηση αυτή τώρα που κάνουν εκεί κάτω ευρωαμερικάνικες εταιρείες, και από πίσω είναι οι 10 τραπεζίτες. Από πίσω είναι οι 10 τραπεζίτες. Πώς την ονομάσανε την επιχείρηση αυτή που βγάζουν τώρα το υγραέριο, το πετρέλαιο, τι θα βγάλουν εκεί στην Κύπρο? Πώς λέτε ότι την ονομάσαν την επιχείρηση αυτή? Λεβιάθαν. Το έχω και εδώ, παρακαλώ. Σε σχέδιο, το οποίο είναι ο χάρτης του Ισραήλ, η Κύπρος απέναντι, και εδώ γράφει το κοίτασμα Λεβιάθαν. Εδώ είναι. Λεβιάθαν. Μιλάνε για το κοίτασμα Λεβιάθαν. Όταν το άκουσα το κοίτασμα Λεβιάθαν, παραξενεύτηκα και προβληματίστηκα και λέω, πού το θυμάμαι αυτό το όνομα. Κάπου το θυμάμαι αυτό το όνομα. Και θυμάμαι όταν διάβαζα μία δαιμονισμένη και μίλαγε ο δαίμονας. Και όταν το ρώτησα ποιον το σώμα όνομα στο διάβολο,
Λεβιάθαν. Και θυμήθηκα ότι ήταν όνομα διαβόλου. Θυμήθηκα μετά ότι και ο Ιώβ στο κεφάλαιο 40 μιλάει στο μασορητικό κείμενο, μασόρα λέμε το εβραϊκό κείμενο, και λέει, βγαίνει λέει, έρχεται το θηρίο Λεβιάθαν. Τι σημαίνει θηρίο Λεβιάθαν? Είναι το θηρίο το αναβαίνον εκ της θαλάσσης. Αυτό σημαίνει Λεβιάθαν. Είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει θηρίο που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Αλήθεια, όταν κάνετε γεώτρηση, το πάνω μέρος, ξέρετε πως το λέμε, της γεώτρησης, που βγάζουμε και νερό, όχι μόνο. Και μες στη θάλασσα όταν βγάζουν πετρέλαιο, αυτές οι πλατφόρμες, ξέρετε πως τις λένε. Κεφαλές της γεωτρήσεως. Κεφαλές. Ξέρετε, εάν πετύχουν το κοίτασμα και βρουν αρκετό, πόσες κεφαλές θα βάλουν, δηλαδή πόσες τρύπες θα κάνουν? 7. 7 των αριθμών. Και από μέσα θα βγει πλούτος. Είτε είναι υγρά αέριο, είτε είναι πετρέλαιο, θα δώσει στις αγορές, στους 10 τραπεζίτες δύναμη. Θα δώσει τεράστια δύναμη για να μπορούν να πατάξουν τους πάντες και να αναλάβουν πλήρως την παγκόσμια κυριαρχία. Κοίτατε, το λέει και ο Πρωθυπουργός, ο Ανδρέου. Θέλουμε, λέει, παγκόσμια κυβέρνηση. Το είπε και ο Πάπας προχθές. Τα άκουσα στις ειδήσεις και μόνο που δεν υποδείξα την καρέκλα που καθόμουν. Λέει, δεν σωζόμαστε την οικονομική κρίση εάν δεν γίνει μία παγκόσμια κυβέρνηση. Και εδώ είμαστε καλά. Γιατί είναι προφητευμένο ότι ο Αντίχριστος θα έχει παγκόσμια κυβέρνηση και θα κυβερνήσει και θα είναι αυτός ο κυβερνήτης όταν αναλάβει. Και ρωτώ τώρα, αδέρφια μου, μετά από όλα όσα σας είπα, το κουστούμι που έραψα, μήπως πέφτει καλά επάνω σε αυτή τη στιγμή? Θεωρείτε το θηρίον το αναβαίνον εκ της θαλάσσης? Λεβιάθαν γράφει το μασορητικό κείμενο. Δεν λέει θηρίον αναβαίνον, αυτό είναι στην ελληνική μεταφράζεται. Όπως το όνομα του Θεού, στα εβραϊκά πώς λέγεται? Γιαχβέ, Ιεχωβάς. Στα ελληνικά, Κύριος ο Θεός. Κύριος ο Θεός είναι η μετάφραση του Γιαχβέ. Στα εβραϊκά, Γιαχβέ. Και γι' αυτό λέμε στους Ιεχωβάδες, τι σχέση έχετε με το εβραϊκό λόμπι? Είναι παραφιάδα τους. Γιατί δεν μιλάτε ελληνικά? Γιατί λέτε το Θεό με το εβραϊκό στα εβραϊκά? Αφού είμαστε Έλληνες. Γιατί δεν το λέτε ελληνικά? Όπως οι Εβραίοι πολύ σωστά το ονομάσανε την επιχείρηση αυτή και το κοίτασμα Λεβιάθαν. Και το ονομάσανε Λεβιάθαν γιατί είναι Εβραίοι. Δώσανε ένα εβραϊκό όνομα. Θηρίο με δύναμη που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Αυτό το θηρίο βλέπει. Και πού κάθισε ο Ιωάννης? Τον έβαλε, λέει, ο Κύριος και κάθισε στην ακρογιαλιά, στην άμμο. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Και πράγματι, ο Ιωάννης όταν έβλεπε αυτές 7 πλατφόρμες να βγαίνουν μέσα από τα νερά, τι θα έλεγε ότι ήτανε? Ξαφνικά από μακριά βλέπει 7 κεφάλια να βγαίνουν μέσα από τα νερά. Όπως όταν έβλεπε ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, τα αεροπλάνα, πριν 200 χρόνια,
Έλεγε, βλέπει σιδερένια πουλιά. Δεν ήξερε πώς θα τα πει. Βλέπω, λέει, σιδερένια πουλιά να πετάνε. Δεν μπορούσε να πει ότι βλέπω αεροπλάνο, δεν υπήρχε η λέξη τότε. Και ο Ιωάννης λέει, βλέπω ένα θηρίο, λέει, να βγαίνει επάνω και να δίνει δύναμη, λέει, στα 10 κέρατα. Στους 10 βασιλείς. Άρα λοιπόν, το πρώτο θηρίο, εάν ταιριάζει το κουστούμι, είναι το κοίτασμα το οποίο θα δώσει οικονομική δύναμη. Στα 10 κέρατα, στους 10 τραπεζίτες της πόλης βασιλείας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κυβερνάνε. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή κυβερνάνε. Και καθορίζουν και τις τύχες της Ελλάδος, αλλά και τις τύχες όλων των κρατών. Και αυτή, λέει, μετά παρακάτω, το θηρίο, λέει, θα δώσει, όχι το ίδιο, δώσουσι, οι τράπεζες θα δώσουν το χάρημα σε μικρούς και μεγάλους, ώστε να αλλάξει το οικονομικό σύστημα, να αλλάξουν οι οικονομικές συναλλαγές. Να λοιπόν, τι είναι, αδέρφια μου, αυτό το οποίο και πού θα χρησιμεύσει, αυτό το οποίο θα προχωρήσουν να μας δώσουν στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Πριν 28 χρόνια, όπως είπα, είχα γράψει το βιβλίο εκείνο. Σήμερα έχουμε μια νέα είδηση, θα λέγαμε. Την είδηση του Λεβιάθα, του θηρίου, του αναβαίνοντος εκ της θαλάσσης. Άρα τα γεγονότα τρέχουν. Τι απομένει? Απομένει σε λίγο η εμφάνιση του δεύτερου θηρίου. Το δεύτερο θηρίο είναι εκείνο το οποίο έχει μορφή προβάτου. Γιατί έχει μορφή προβάτου? Και δύο κέρατα έχει. Γιατί δύο κέρατα? Λένε οι Άγιοι, θα αποκτήσει πολιτική εξουσία, παγκόσμιος ηγέτης, και μετά τι θα κάνει? Θα ανακηρυχθεί ο ίδιος Θεός, μέσα που θα χτίσει τον ναό του Σολομώνα, και θα αποκτήσει και θρησκευτική δύναμη και θρησκευτικός ηγέτης. Τα δύο κέρατα. Και τότε θα πετάξει τη μάσκα και αντί για αρνίο θα δούμε ότι είναι λύκος. Πόσα χρόνια, λέει, θα κυβερνήσει? 3,5. 3,5 ήρεμα και καλά. Και 3,5 θα πετάξει τι? Μάσκα. Το σκεφτήκατε γιατί 3,5 χρόνια? Αυτό δεν είναι πολιτικό το πρόσωπο? Γιατί όπως βλέπετε οι εξελίξεις, αυτά που βλέπει ο Ιωάννης τελικά, βλέπει στην ιστορία γεγονότα ιστορικά, πολιτικά, εθνικά που εξελίσσονται. Και πώς διαδραματίζονται. Και βλέπει ακριβώς ότι θα οδηγηθούμε όχι μόνο σε αλλαγή οικονομικού συστήματος, αλλά βλέπει ότι θα γίνει μια παγκόσμια κυβέρνηση με έναν που θα κυβερνάει σε όλη τη γη. Και ερχόμαστε εμείς 2.000 χρόνια μετά, ενώ πριν 20 χρόνια, 30, 50 χρόνια, ποιος μίλαγε για παγκόσμια κυβέρνηση? Δεν υπήρχε καν αυτή η λέξη. Δεν υπήρχε στο μυαλό κανένας για παγκόσμια κυβέρνηση και παγκόσμια οικονομική διαχείριση του χρήματος. Σήμερα μιλάμε όλοι όμως. Πρωθυπουργοί, πρόεδροι, οικονομολόγοι, ότι αυτή είναι η λύση. Οι αγορές που κατευθύνουν και έχουν τη δύναμη, κατευθύνουν τα πράγματα προς τα εκεί. Γι' αυτό σας είχα πει από την αρχή ότι η κρίση αυτή η οικονομική είναι ψεύτικη, είναι τεχνική. Την έχουν δημιουργήσει για να μας δημιουργήσουν εκεί, να μας οδηγήσουν εκεί που θέλουν, εκεί. Και όλες αυτές οι καθυστερήσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός, τα έχει κάνει γιατί? Για να μας οδηγήσουν εκεί που εκείνοι θέλουν. Είναι καλή ώρα όπως έγινε με τους μουσουλμάνους. Αφήσανε, μπήκανε μέσα οι μουσουλμάνοι, και λένε οι Ευρωπαίοι, έτσι όπως τα κάνατε,
και τους αφήσατε μέσα, τώρα βεβαίως πρέπει να μην τους πιέζετε θρησκευτικά. Πρέπει να υπάρχει θρησκευτική ελευθερία. Χτίστε τους τζάμια. Πρώτα τα φτιάχνουν, τα κάνουν, τα επιτρέπουν να γίνονται εσκεμμένα για να σου φέρουν μετά το τζαμί. Σου κάνουν όλα αυτά για να σου οδηγήσουν στην παγκόσμια κυβέρνηση. Στην παγκόσμια οικονομική διαχείριση. Να πάνε έτσι ώστε να γίνει μια οικονομική κρίση διεθνής, και ανέφερα και το στρατόπεδο να κατέβετε. Για σκεφτείτε να χτυπήσουν όλοι αυτοί η Τουρκία, η Συρία, που είναι το πιο πιθανό, εκεί που συγκεντρώνονται, γιατί τελειώσαν τώρα με τη Λιβύη, πάει. Πάμε στο επόμενο κράτος τώρα. Ένα-ένα τα είχαν πιάσει, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ, Αίγυπτος, Λιβύη, ένα-ένα τα κράτη τα πάνε. Τα μουσουλμανικά, ποια κράτη πάνε. Αυτά που είναι γύρω-γύρω από τον Ισραήλ. Προστατεύουν το Ισραήλ. Οδηγούν τους πάντες σε μία προστασία του Ισραήλ. Να είναι προστατευμένο. Γιατί από πίσω τις εντολές τις δίνουν οι 10 βασιλείς. Θα κάνετε αυτό για να πάρετε τα κράτη σας να μην αβαγίσουν, να σας δώσω δάνεια. Ιδάλλως δεν σας δίνω δάνεια. Γι' αυτό λέει η Μέρκελ, δεν ασκούμε εμείς πια πολιτική. Δεν μπορούμε να κάνουμε την πολιτική μας που θέλουμε στα έθνη μας. Αν λοιπόν γίνει και κάτι τέτοιο και ξεσπάσει ένας μικρός έστω πυρηνικός πόλεμος και έχουν να βαγίσει τα πάντα και η οικονομία και δεν έχουμε να φάμε, είμαστε σαν την κατοχή, όχι μόνο εμείς και η ανθρωπότητα ταυτόχρονα, και εκείνη τη στιγμή οι 10 βασιλείς, γιατί λέει μέσα από τα 10 κέρατα βγαίνει ένα μικρό, λέει, που καταλαμβάνει την εξουσία, ο Αντίχριστος. Άρα μέσα από τους 10, αυτοί οι 10 κάποιον θα προτείνουν για κυβερνήτη. Αυτοί οι 10, οι αγορές, κάποιον θα επιβάλλουν. Γιατί τον επιβάλλουν. Είδατε τον Ομπάμα. Ποιος τον ήξερε τον Ομπάμα? Τον ήξερε κανείς? Κανείς τον ήξερε. Και ξαφνικά τον επιβάλλανε και σε μια χώρα ρατσιστική, όπως είναι η Αμερική, ξαφνικά κυβέρνησε μαύρος. Ένας άγνωστος άνθρωπος, βάλανε όλα τα ΜΜΕ και τον κάνανε γνωστό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αδέρφια μου, πώς οδηγούν την κατάσταση. Το ίδιο θα προβάλλουν. Και όταν εμφανιστεί αυτό το αρνείο, θα πούνε αυτόν ψηφίστε. Αυτόν ψηφίστε. Όταν εμφανιστεί αυτός και σας πει ότι θα του πούνε οι αγορές, για να λύσεις το πρόβλημα το οικονομικό, κάνε 1, 2, 3, 4. Και οι αγορές θα ξανανοίξουν τις τράπεζες και θα ξανατρέξει χρήμα. Και εκεί που πίναγες, ξαφνικά θα παίρνεις ξανά μισθό 2.000. Εκεί που πίναγες και δεν είχες ένα κομμάτι ψωμί, πες μου εάν θα τον φωνάξεις αυτόν που θα σου προτείνουν οι αγορές για να κυβερνήσει, εάν θα τον ψηφίσεις και με τα δυο σου χέρια. Και με τα δυο θα τρέξει ο λαός. Όταν πεθαίνουν και του πει και η τράπεζα, ναι με, αλλά το χέρι. Το χέρι. Δεν γίνεται, γιατί θα ξαναφτάσουμε στα ίδια. Δεν πρέπει να φοροδιαφέρει πλέον κανείς. Ξεκινάμε μια νέα όντως εποχή. Και τότε θα βγει παμψηφί. Πόσα χρόνια θα κυβερνήσει? 3,5. Όλοι 3,5 κυβερνάνε. Δεν κάθονται πιο πάνω. Στα 3,5 υπολογίζουν και ξανακάνουν εκλογές. Θα δίνει τα πάντα. Και γι' αυτό λέει η Γραφή. Στα πρώτα 3,5 χρόνια, λένε οι πατέρες, θα φάει ο κόσμος με χρυσά κουτάλια. Αυτοί που θα το ψηφίσουν και θα πάνε στο χάρι. Οι άλλοι, λέει, θα στερούνται. Θα συνεχίσουν την στέρηση. Θα συνεχίσουν τη στέρηση οι άλλοι. Αυτοί όμως θα ζήσουν για 3,5 χρόνια και στα 3,5 χρόνια πάλι σου λέει κάτσε, πάλι εκλογές. Για να πάρει άλλη μία τετραετία.
Αλλά μόλις πάρει τη δεύτερη τετραετία, θα τα κάνει σαν το Σιμίτι. Τι έκανε ο Σιμίτης, θυμόσαστε? Είχε πει στο μακαριστό Χριστόδουλο στην πρώτη τετραετία: δεν θα βγάλω ταυτότητες, δεν θα αλλάξω τίποτα από τις ταυτότητες, εάν δεν συνεννοηθώ με την Ιερά Σύνοδο του είτε μακαριότατε και μαζί σας. Και μην ήσυχε η Ιερά Σύνοδος. Και μόλις πήρε τις εκλογές, το πρώτο νομοσχέδιο που πέρασε ο Σιμίτης στη δεύτερη τετραετία του, πέταξε τη μάσκα και ήτανε οι ταυτότητες. Αυτές που έφερε. Και θυμόσαστε τότε, και ο Χριστόδουλος εκνευρίστηκε γιατί θεώρησε ότι εξαπατήθηκε η Εκκλησία και η Ιερά Σύνοδο και έκανε τα μεγάλα συλλαλητήρια. Τα μεγάλα συλλαλητήρια ήταν σαν αντίδραση αυτού του πραγμάτου. Όπως και τώρα η αντίδραση του κόσμου που αντιδρά έρχεται εξαιτίας του ότι ο άνθρωπος χάνει τους μισθούς του. Και αυτό αντιδρά. Γιατί δεν αντιδρούσε και πρόκληση? Πιέζεται και αντιδρά. Άμα σου ρίξω πουλιά, μία, δύο, θα σηκώσει και στο χέρι και θα ξαναρίξεις. Θα την ξαναρίξεις κι εσύ. Αυτή είναι η αντίδραση του κόσμου. Έτσι αντέδρασε και ο Χριστόδουλος τότε. Το ίδιο αντέδρασε ο μακαριστός Χριστόδουλος. Έτσι λοιπόν αδέλφια μου, στην πρώτη, θα περάσω καλά, στη δεύτερη, ουέ και αλίμονος εκείνους που πήρανε. Θα ξεσπάσει το μίσος του, λέει, γιατί θα βγάλει τη μάσκα και θα δείξει ότι είναι ο αιώς χώρος. Ότι τελικά είναι ένας άνθρωπος που μέσα του έχει τον αιώς χώρο. Είναι ο ίδιος ο διάβολος. Και ο διάβολος ανθρωποκτόνος είναι. Απ' αρχής. Και θα τους διανύσει. Το τι θα υποφέρουν, λέει, οι Άγιοι Πατέρες αυτοί που θα λάβουν, αυτοί που δεν το πήρανε, τουλάχιστον θα έχουν όλη τη μήνα. Το οποίο θα την περνάνε. Και τι θα τους σκεπάζει, λέει, η χάρις που θέλει. Θα τους σκεπάζει η χάρις που θέλει. Και λένε οι Άγιοι, μην είστε μόνοι σας, να είστε 15-15 άτομα. Να μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Λοιπόν, αλλά θα επιβιώσουν, λέει. Και όσοι αξιωθούν, γιατί για να μαρτυρήσεις, πρέπει να επιλεχθείς από τον ουρανό. Γιατί το μαρτύριο είναι μεγάλο πράγμα. Είναι τιμή για έναν άνθρωπο να μαρτυρήσει. Ο Θεός θα επιλέξει εκείνους οι οποίοι και θα μαρτυρήσουν και θα είναι φρικτά τα μαρτύρια. Αλλά αλίμονος εκείνους που το πήραν. Τα υπόλοιπα 3,5 χρόνια δεν θα μπορέσουν να σταθούν σε χλωρό κλαδί. Αυτοί που δέχτηκαν και πήραν το χάραμα. Αδέρφια μου, κλείνοντας, ξαναρωτάω, το κουστούμι που έρασα βλέποντας τα σύγχρονα γεγονότα, σας ερωτώ, είναι καλό επάνω, ταιριάζει επάνω σε αυτά που βλέπει ο Ιωάννης ή όχι? Ταιριάζει απόλυτα, λέτε. Ταιριάζει απόλυτα, λέτε. Άρα, το πρώτο θηρίο, σύμφωνα αφού ταιριάζει, έκανε ήδη την εμφάνισή του. Σε λίγο καιρό, να είστε έτοιμοι για να κάνει και το δεύτερο. Σε λίγο καιρό. Ο χρόνος είναι πολύ κοντά. Να ετοιμάζεστε με προσευχή, με νηστεία, να μάθετε από τώρα να τρώτε λίγο. Δεν χρειάζονται ιδιωτολόγοι, θα μάθουμε από μόνοι μας τώρα, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ξεχάστε τις ανέσεις, ξεχάστε την επαναφορά. Γιατί μετά από λίγο καιρό θα δούμε να χτίζεται και ο ναός του Σολομώντα, που σημαίνει το τέλος πλέον. Γίνεται η Δευτέρα Παρουσία. Το πρώτο θηρίο, εάν το κουστούμι κάτι σε καλά, είναι εδώ. Το δεύτερο θηρίο εμφανίζεται εντός ολίγου. Γιατί το είδα αμέσως μετά ο Ιωάννης. Δεν το είδε μετά από πολύ καιρό, λέει, και μετά από λίγο το είδε.
Άρα το δεύτερο θηρίο έρχεται και εκείνο. Ναός του Σολομώντα και η ένδοξος του Κυρίου παρουσία. Με ρώτησε το πρωί κάποιος, ένας νεαρός, μου λέει τι μέλλον έχουμε. Λέω από της Δευτέρας παρουσίας μέλλον. Αδέρφια μου, μείνετε κάτω τη σκέπη του Θεού και φροντίστε να ζείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το επαναλαμβάνω και θα το λέω. Αυτές τις ημέρες, αυτά τα χρόνια, όσοι είναι κάτω από τη σκέπη του Θεού, θα διαφυλαχθούν. Όσοι είναι κάτω από τις πτέρυγες του Χριστού και είναι αυτοί οι οποίοι τηρούν το θέλημα, αγωνίζονται να τηρούν το θέλημα του Θεού, όπως το είπαμε στην προηγούμενη ομιλία. Το θηρίο, το δεύτερο, δεν θα αργήσει να κάνει την εμφάνισή του. Να είμαστε έτοιμοι, με πίστη, κοντά στο Χριστό, κοντά στην Αγία Ορθοδοξία μας, με Θεία Κοινωνία, με εξομολόγηση, συχνή, με δάκρυα, να μας δώσει τη δύναμη και το κουράγιο να τα αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα. Η γενιά μας θα τα δει. Όχι τότε. Όλοι μαζί το διευχόν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.